Γεια σας, καλή εβδομάδα. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα χθες έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, που είχε υποχρέωση να κάνει, να κερδίσει τον Πανετολικό και να αξιοποιήσει τα άλλα αποτελέσματα. Αξιοποίησε το την έντα του ΠΑΟΚ από τον Άρη και βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας με 40 βαθμούς. Με την Άκη τον ΠΑΟΚ να ακολουθούσε στους 38 και ξέφυγε από τον Ολυμπιακό στους 8. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ψυχολογικό αβαντάζ των 2 βαθμών, αλλά για να το αξιοποιήσει θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι πάρα πάρα πολύ καλός στα ντέρμπι που ακολουθούν. Και φυσικά δεν αναφέρω μόνο στα μάτς του Κυπέλλου, που εκεί παίζεται μια πρόκληση, αναφέρομαι και στα μάτς του Πρωταθλήματος, όπου αντιμετωπίζεις μέσα σε λίγες αγωνιστικές και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Εάν μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, σημαίνει ότι θα έχει πάρει αποτελέσματα στα ντέρμπι και θα έχει μπει πάρα πολύ καλά σε αυτό το δεύτερο γύρο, θα έχει συνεχίσει το δεύτερο γύρο και θα έχει ουσιαστικά... Πάσομο, αν δεν πάρει αποτελέσματα δεν θα είναι πρώτος. Αυτό λέω. Για να είναι πρώτος θα πρέπει να πάρει αποτελέσματα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν είναι πρώτος πάνω από δεν πήρε αποτελέσματα, έχετε και δύο. Ναι. Και θα έχει σταματήσει και αυτό που φέτος υπήρχε μέχρι τώρα, ότι δεν μπορούσε να δεν έχει κερδίσει ντέρμπι. Για να είναι πρώτος θα πρέπει να πάρει κάποιο από τα ντέρμπι. Έτσι. Το ένα να μην το χάσει και το άλλο να το πάρει. Τώρα για το παιχνίδι το χθεσινό, συμφωνώ και δεν θα πω κάτι διαφορετικό, ότι η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη μας. Περίμενε ένας νέος προπονητής. Ένας νέος προπονητής όταν έρχεται και έχει για στόχο, συγγνώμη, και το λέει και ο ίδιος, και του το είπαν κιόλας όταν ήρθε στην αλλαγή, ότι ο στόχος φετινός να πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει με τον γρηγορότερο τρόπο να μάθει το υλικό του, να μάθει το ρόστερ του. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά παρά μόνο μέσα από αυτά τα δύο παιχνίδια, με τα Γιάννη και τον Πανετολικό, που θεωρητικά είναι πιο βατά από αυτά που ακολουθούν, και γι' αυτό το λόγο έχει κάνει τόσες πολλές αλλαγές, έτσι αποδεικνύεται. Έχει δει όλους τους παίκτες, νομίζω ο μόνος παίκτης που δεν έχει δει μέχρι τώρα είναι ο Κότσιρας, πιστεύω ότι αυτό θα το δει στην πορεία. Όλοι οι άλλοι έχουν αγωνιστεί είτε λίγο είτε πολύ, και οι δύο τερματοφυλάκες, και ο Μπρινιόλ και ο Λοντίγκιν, και πιστεύω μέσα από αυτά που είδε στα επίσημα μάτς, αλλά και από τις προπονήσεις, θα αρχίσει να καταλήγει σε ένα σχήμα το οποίο θα βασιστεί όταν πλέον τα παιχνίδια θα είναι ένα την εβδομάδα, γιατί τώρα υπάρχουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα με τα κύπελα. Όταν θα υπάρχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα θα ξεχωρίσει ένα βασικό κορμό, πιστεύω, το οποίο θα πιστέψει και θα πάει μέχρι το τέλος. Το χθεσινό μάτς έχει έτσι ένα περίεργο σχήμα δεκάδας, δηλαδή τρία κεντρικά χαφ με 10 Τσέριν Βιλένα, που θα πίστευε κανείς θα τέριαζε σε ένα ντέρμπι, όπου ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να κλείσει και τους χώρους. Το έκανε χθες κοντά στον Πανετολικό, που έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Έβαλε και τον Τζούρισιτς στην άκρη, και εγώ πιστεύω ότι στο μυαλό του ο Τερίμ έχει να παίζει με αρκετά χαφ για να έχει αυτό στην κατοχή της μπάλας και να παίζει με λιγότερα εξτρέμ. Αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά μπορεί να πέσει και έξω, θα το δούμε στα ντέρμπι. Στα υπέρ του 100% είναι το γεγονός ότι αντιδράει στο ημίχρονο αμέσως. Βάζει το Σπόραρ μαζί με τον Ιωαννίδη, και ο Σπόραρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι πέρασε έναν πολύ δύσκολο μήνα αντεφορμαρίσματος και είχε ένα σκοράρ το μάτι τη Λαμία, ενώ είχε πάρει ευκαιρίες και από τον Γιωβάνοβιτς, σαν αλλαγή δεν έκανε τίποτα. Είχε περάσει ως τρίτος πλέον στην ιεραρχία πίσω το Γερεμέγεθ. Και τώρα τι είναι, Τάσο, γιατί είχα χθες την κουβέντα. Μισό, θα σου πω, Αντώνη, ναι. Πιστεύω. Και στο Βόλο μπήκε ο Γερεμέγεθ και βάλει τα δύο γκολ και ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη. Και στο προηγούμενο μας μετά για ένα ο προπονητής, ο Τερίμ, ο νέος προπονητής. Ναι. Και ο Γιωβάνοβιτς το έκανε στο Βόλο, ο Τερίμ το έκανε μετά για ένα, έβαλε τον Γερεμέγεφ και δεν έβαλε το Σπόραρ. Τώρα μετά από αυτή την απόδοση και τα γκολ που έχει βάλει ο Σπόραρ, γιατί είναι πολύ καθοριστικά, είναι γκολ που δίνουν νίκη, όπως και τα γκολ του Γερεμέγεφ στο Βόλο, πιστεύω ότι στο μυαλό του προπονητή θα είναι να αγωνίζεται πιο συχνά. Δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός σε κάποια από τα επόμενα μάτς. Πιστεύω πως θα παίξει μάλλον. Ναι. Σε ποια από τα επόμενα μάτς δεν ξέρω. Αλλά είναι σημαντικό, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τώρα τον βλέπει ο προπονητής, το ξέρει βέβαια. Βλέπει ότι χθες έχει μπει μέσα, έχει βάλει το πρώτο γκολ, το οποίο είναι εύκολο, αλλά βρέθηκε στη φάση και το έβαλε. Το δεύτερο δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται από την πάσα του Τζούρισιτς, και ουσιαστικά καθαρίζει τη νίκη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που του έδωσε τα γκολ αυτά, πιστεύω ότι στα επόμενα μάτια θα το βλέπουμε πιο συχνά από ό,τι το βλέπαμε μέχρι τώρα. Επίσης, πάνω σε αυτό πρέπει να πω κάτι το οποίο έχει περάσει πολύ στα ψηλά, και επειδή έχουμε κάνει, όχι εμείς, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα το καλοκαίρι, αλλά εγώ πρέπει να το τονίσω, και όσο τα νούμερα το δείχνουν πρέπει να το λέμε πιο πολύ.
Θυμάμαι το καλοκαίρι μια κουβέντα που είχε γίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει φόρ, που πάει με αυτά τα φόρ, έχει πρόβλημα στα φόρ, δεν έχει γκολ από τα φόρ κλπ. Ο Παναθηναϊκός έχει από τα φόρ του 29 γκολ συνολικά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, από τα τρία του φόρ, και 18 μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στη Super League, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, μα καμία, που να έχει πάρει από τρία φόρ τόσα γκολ. Νομίζω ότι οι αριθμοί δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να νιώθει ευτυχισμένος που έχει αυτούς τους παίκτες, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, διότι ο ένας όταν παίζει δεν γκρινιάζει τόσο ο άλλος, δηλαδή θέλω να πω δεν είναι κάποιος ο οποίος ξεχωρίζει από τους τρεις φουλ για να παίζει 35 μάτς βασικός. Ναι, ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση από όλους, αλλά έχει το σπόρα από τον πάγκο. Βάζει δύο γκολ. Μα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, αλλά ναι, δεν είναι, είναι μάλλον το αντίθετο. Δηλαδή ότι δεν παίρνει όσα τα προηγούμενα χρόνια από τους πλάγιους επιθετικούς. Και πόσα γκολ κατάληξε. Κατάλαβες, όχι τους εκεί ήθελα να καταλήξω. Τελικά ενώ η κουβέντα γινόταν για τα φορ, το καλοκαίρι. Ναι. Αποδεικνύεται ότι τα φορ έχουν πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Και κάτι πρόπερση ήταν το Παλάσιος Αϊτόρ. Που σκουράρε από ναι, 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 ναι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, Τάσο. Ο Ιωαννίδης είναι το καλύτερο φόρ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει άλλη γνώμη. Έχεις τους άλλους δύο, οι οποίοι δεν είναι τόσο μακριά. Το ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά κάνουν τη δουλειά, μια χαρά. Ναι, μια χαρά κάνουν τη δουλειά. Αλλά εκεί δεν έχει δηλαδή το, η επιλογή που θα κάνει. Επειδή περίπου και τους χώρους το ίδιο παίζουν. Είναι και δύο παίκτες περιοχής. Είναι, ξέρεις, έμπνευση να σου το πω κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ποιο θα διαλύσει από τους δύο. Εγώ απλώς σε αυτό συμφωνώ, Αντώνη. Εγώ άλλο λέω. Ότι ενώ γινόταν μεγάλη κουβέντα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω ποιο έκανε την κουβέντα. Από ό,τι ήταν λαθασμένη κουβέντα. Λαθασμένη κουβέντα ήταν. Στον Παναθηναϊκό θυμάμαι έλεγαν και τότε ο προπονητής έλεγε ότι είμαι καλυμμένος με τα τρία φορ και αποδείχθηκε στην πορεία αυτό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει λιγότερα γκολ από τους εξτρέμους από ό,τι έχει πάρει πέρσι. Έτσι. Και απρόπερση έχει καμία σχέση. Τα γκολ του. Ναι, ο Παλαιός δεν έχει πάρει τα γκολ που περίμενα από τον Αϊτόρ μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα τα πάρει στην πορεία. Και νομίζω ότι το και μεγαλύτερο πρόβλημα... Εντάξει, και από τα χαφ. Κατάλαβα. Βέβαια, μιλάμε για προσοχή, για να μην μπερδευόμαστε και μην το χάνουμε την αίσθηση της πραγματικότητας. Ποιος ήταν το φόρ που λέω. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Πόσα γκολ πια θα είχε βάλει. Απλά θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει λίγο λιγότερο οι κυνηγοί του και λίγο περισσότερο κόσμο. Αυτό του Παναθηναϊκού όμως σκοράρει τα τελευταία χρόνια. Μην μπει σε άλλα, δεν υπάρχει κανένα. Αυτό όμως ήταν και το πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ περίμενα, ας πούμε, από τον Τζούρισιτς περίμενα παραπάνω γκολ. Καινούριος είναι αυτός. Ναι, καινούριο λέω. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο Μπερνάρ έχει βάλει τρία γκολ, τα έχει βάλει σε ένα παιχνίδι μόνο. Ναι, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι. Τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού ήταν που σκοράνε ξοπραγματικά πρόπερση ιδιαίτερα. Δεν σταματάγανε να σκοράρουν. Κοιτάξτε, ο Αϊτόρ είναι φανερό ότι το παιδί ψάχνεται μετά τον τραπέζι. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Θα βρει ρυθμό και θα τα βάλει τα γκολ του. Είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Και να μην το εγώ πιστεύω το, ναι, το μην μεγάλο. Δεν κουνάει τόσο πολύ, μωρέ. Μπροστά από τον Χουάνκαρ μια χαρά είναι. Μια ζωή παίζανε μαζί. Ναι, επιθετικός. Και εγώ πιστεύω. Επιθετικός παίκτης από τον Χουάνκαρ τεχνίτη. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ναι. και γι' αυτό θα υπάρχει και άμεση μεταγραφή είναι στη θέση των στόπερ. Αυτή τη στιγμή ο πιο αξιόπιστος στόπερ από τους υπάρχοντες από αυτά που βλέπω είναι ο Αράο. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Έναν παίκτη ο οποίος πάει στην μπάλα. Κάνει έγκαιρες επεμβάσεις. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει πολύ την υπόθεση του στόπερ. Πιστεύω ότι μέχρι μεθαύριο μπορεί να έχουμε την απόκτηση του πρώτου στόπερ, αλλά θα πάει και για δεύτερο στόπερ η ομάδα. Και πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και δεύτερο στόπερ π.χ. την άλλη εβδομάδα. Και από εκεί πέρα να δούμε με βάση την αξιολόγηση που θα κάνει ο Τερίμ, εάν θα κινηθεί για άλλη θέση. Έχω πει την άποψή μου. Πιστεύω θα πάρει ένα ακόμα χαφ. Υπολογίζω στο 6. Ναι. Ναι, αλλά αυτή είναι η δική μου. Εκτίμηση δική μου. Αυτό είναι, πρόσεξε, έχω την εντύπωση ότι αυτό προκύπτει και λίγο από αυτά που έχουμε δει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και σε όλα, μωρέ, όλη τη σεζόν. Για τη σεζόν δεν ξέρω αν υπήρχε ο Γιωβάνοβιτς, αν θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός εκεί παίκτη. Κοίτα κάτι, από τη στιγμή κατά την οποία μένουν από στόπερ και χρησιμοποιείς τον Αράο σαν στόπερ, ενίοτε, και έχει μεγαλώσει ο Ρούμπενς, θα πάρεις το οκτάρι, για μένα οκτάρι είναι επαρκές. Εγώ βλέπω ότι ο Τερίμ θέλει ταχυδυναμικό παίκτη για εκεί. Ο Ζέκα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα τρεξίματα κλπ. Αλλά έχουν περάσει τα χρόνια όπως και να το κάνουν. Ναι, εντάξει. Το πρόβλημα είναι αργός. Ο Ρούμπεν είναι δεδομένα αργός. Ναι. Με το Ρούμπεν έχεις καλύτερο κτίσιμο του παιχνιδιού, σίγουρα. Γι' αυτό και χθες δεν έκανε build-up με το αμυντικό του χαφ.
Με το Τζέκα έχεις περισσότερα τρεξίματα. Κάτι κερδίζει με τον ένα, κάτι στις καλές του θα ήθελε. Ναι, θέλει έναν, πιστεύω ότι εκεί χρειάζεται ένας ταχυδυναμικός παίκτης. Βεβαίως, ναι, εάν πάρει και δύο στόπερ, καταλαβαίνετε ότι και ο Αράο θα φύγει από εκεί. Και θα τον, ναι, έχει στα χάφ, οπότε θα υπάρχουν εκεί πάρα πολλοί. Ναι. Τέλος, θα το δούμε αυτό. Η ουσία του Παναθηναϊκού χθες έφτασε σε μία νίκη, ναι, σχετικά εύκολα, απλά δεν ήταν καλή εικόνα. Λαχτάρισε, Τάσο, τελευταίο λεπτό, ναι, μέσα, ναι, στην περιοχή. Ναι, ναι, δεν ήταν καλή εικόνα στο τέλος να στις καθυστερήσεις να δέχεται αυτό το γκολ, όπου εκεί έχει ευθύνη ο Ζέκα. Έτσι, ναι, okay, που έχει χάσει την μπάλα, αλλά έχει συμβολή και στον γκολ που έχει βάλει ο Σπόρα. Ναι, 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 και να κερδίσει, ναι, δύο φόλ ο Παναθηναϊκός έξω από την περιοχή. Ναι, ναι. Και εντάξει, ο Λοντίκη να κάνει μια απόκριση που, οκ, εύκολη ήταν, αλλά ήταν περίεργο το σουτ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό δεν του άρεσε του Τερίμ, σίγουρα, και πιστεύω στο κομμάτι αυτό, ίσως έχει και στο μυαλό του αυτό που είδαμε τα τρία χα, ίσως θέλει λίγο να μειώσει και το γεγονός να μην τρώει ο Παναθηναϊκός στις πλάτες φάσεις, διότι παίζοντας ψηλά η ομάδα, πρέπει να έχεις περισσότερα χα για να μπορείς αναστατικά να καλύψεις κάπως τους χώρους που θα υπάρχουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι, τώρα. Εγώ νομίζω ότι θέλει απλά περισσότερο μεγαλύτερη κατοχή μπάλας. Γι' αυτό και βάζει και πλάγια, ναι, από τον Τζόρις, ναι, για, ναι, να γυρνάει. Ναι, ναι. Σου λέει, ναι. Γιατί με τα Γιάννα πιθανότητα δεν του άρεσε αυτό το κομμάτι. Αλλά ξέρεις, πρέπει να μάθουμε και εμείς τον Τερίμ τώρα. Ο Τερίμ δηλαδή και πρέπει να μάθουμε και εμείς τον στον Τερίμ. Τους έβαζε ντεμί να παίζουν τα πράγματα. Εγώ μετά από τα πέντε παιχνίδια ξέρουμε κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του περισσότερα. Οκ. Λοιπόν, αυτά.